Μετά τις επιστολές των εργαζομένων στην ψυχιατρική κλινική, έρχονται και οι επιστολές των εργαζομένων στην μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών να αναδείξουν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που δημιουργεί η αποφάσεις της διοίκησης μαζί με το Υπουργείο να υποβαθμίσει μια πολύ σημαντική μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών σε μια απλή μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ήδη οι εργαζόμενοι με την επιστολή τους βάζουν στο παράθυρο, βάζουν, αν θέλετε, στοχοποιούν τη διοίκηση, το ίδιο το Υπουργείο, για αυτά που πρόκειται να έρθουν αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα. Δηλαδή, να αυξηθεί η στελέχωση στις βάρδιες των εργαζομένων, να υπάρχει μεταφορέας καθημερινά στο τμήμα, να υπάρχει καθαριότητα σε όλες τις βάρδιες, να υπάρχει φυσικοθεραπευτής. Είναι ψέματα αυτά που λέει η διοίκηση ότι αυτά ποτέ δεν συμβαίνανε στο νοσοκομείο. Να θυμίσω στη διοίκηση του Παγνή ότι πριν το COVID είχαμε 7 κρεβάτια μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών με 3 νοσηλευτές στις βάρδιες. Τώρα που αυξηθήκανε σε 9, παραμένει ο ίδιος ο αριθμός των εργαζομένων. Παλιότερα υπήρχε μεταφορέας κοινός με την μονάδα της συντατικής θεραπείας, έστω το πρωί και το απόγευμα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Φυσικοθεραπευτής δεν υπάρχει παρά μόνο αν καλεστεί από τον αντίστοιχο γιατρό, όταν ξέρουμε ότι και στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αναπνευστήρα, που έχουν μηχανική υποστήριξη και χρειάζεται και φυσικοθεραπεία. Όλα αυτά αναδεικνύουμε με την επιστολή μας και βεβαίως ζητάμε το αυτονόητο, να υπάρχει στερέχωση ασφαλή σε όλες τις βάρδιες και ταυτόχρονα ζητάμε η διοίκηση, όποτε αναδεικνύουμε τα ζητήματα, να μην επικαλείται, αν θέλετε, ότι υπάρχουν και αλλού χειρότερα προβλήματα, γιατί αυτό δεν τιμάει κανέναν. Αν μας καλεί να συγκριθούμε και να γίνουμε με βάση το τι υπάρχει χειρότερο σε άλλα νοσοκομεία, τότε ο καθένας κρίνεται για το ρόλο που έχετε να παίξει. Εμείς ζητάμε το καλύτερο για τους ανθρώπους που νοσηλεύουμε και ζητάμε, αν θέλετε, τη δουλειά μας και βεβαίως και την ασφάλεια των ασθενών να μην διακυβεύεται από καμιά απόφαση διοίκησης.